...πρέπει να είναι κάτι συναισθηματικό, συμβολικό και πρακτικό. Δηλαδή το δώρο έτσι κι άλλιω έχει και συμβολική και χρηστική αξία και στις μέρες μας. Ναι. Φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι για τον ίδιο λόγο παρατηρούμε δώρα... ...ακόμα και από την εποχή ιστορικά επιβεβαιωμένα... ...γιατί τα πράγματα τρέχουν, μπορεί να υπάρξει μια άλλη ανακάλυψη, βρίσκουμε δώρα... Σε κατοίκους των περιοχών του Ειρηνικού, πάρα πολύ παλιά, που φαίνεται να ήταν μια προσφορά. Έχουν την ανάγκη. Έχει την ανάγκη ο άνθρωπο. Από τη στιγμή, ειδικά που μπαίνει σε μια μικρή κοινωνία, κάνει μια ομάδα που μπαίνει σε ομάδα, ακόμα, δηλαδή από την εποχή των κυνηγών και των τροφοσύλλεκτών. Από τότε βρέθηκε το πρώτο διαπιστωμένο δώρο να να δώσει, να προσφέρει και ίσως να πάρει. Πιθανά να ήταν, το πιο πιθανό ήταν, ένα μέρος του τελετουργικού στην αρχή, για να εξευμενήσουν δηλαδή, την α, φύση ή όταν θεοποιήθηκε η φύση, τους θεούς α, της α, φύσης. Πάντως είναι μια εσωτερική ανάγκη, ανάγκη του ανθρώπου, και πρακτική. Συνηθιζόταν στην αρχαία Ελλάδα, γενικότερα στον αρχαίο κόσμο, να δίνουν δώρα Γενικώ, Υπήρχε και η έννοια της φιλοξενίας, είναι μια έννοια ελληνικότατη. Φυσικά. Ο Ξένιος Δίας κλπ. Στον φίλο σου έκανες πάντοτε δώρα, ακόμα και αν ήταν και οι πρέσβεις όταν ερχόντουσαν, ε, έπρεπε να τους δώσουν ε, δώρα. Χωρίς αντάλλαγμα απαραίτητα. Ναι. Μόνο να δώσεις. Είναι η έννοια της φιλοξενίας. Στη φιλοξενία δεν περιμένεις να πάρεις εις τη χαρά. Αλλά όμως τον ενθουσιασμό είναι ένα... Ε, είναι μια έννοια που την εφήβραν, είπαμε οι συσσαγωγικά εφήβραν οι Έλληνε, οι αρχαίοι Έλληνε. Είχαν τα δώρα λοιπόν στι πρεσβείε, τα δώρα σε άλλε περιοχές, Ήταν κάτι συνηθισμένο να, να δέχεσαι, δηλαδή να, να προσφέρει δώρο. Επομένω, ε, δεν ήταν κάτι ξένο και ο, ε, ο Δούριος, Δούριο. Ναι, αλλά δεν βγήκε σε λοιπόν, καλό. Ότι δεν βγήκε, ήταν πονηρό δώρο. Γιατί και τώρα έχουμε πονηρά δώρα.